Χθες είχαν έρθει αντιμέτωποι εδώ στο στούντιο οι παραγωγοί αγρότες με τους πολιτικούς. Ο καθένας είπε τη δική του γνώμη και όπως σας είχαμε προειδεάσει, η συνέχεια της κουβέντας που δεν προλάβαμε να δείξουμε χθες, αυτή τη συνέχεια θα τη δούμε σήμερα εδώ. Πάμε λοιπόν μαζί με τους δύο πολιτικούς μας να δούμε αυτά τα αποσπάσματα. Ό,τι δηλαδή ελέγχθη αμέσως μετά την εκπομπή που είχε ενδιαφέρον. Την άλλη μέρα που πήγαμε μετά από 4 ημέρες, μας είπε να σφραγίσουν τις επιταγές. Και όταν πήγαμε στην Άουσα, στείλαμε τον δικηγόρο στην Άουσα, μας διαπίστωσε ότι είχε πάει η τράπεζα πίστεως. Και μας έβγαινε και έξω κιόλας. Μας απειλούσε κιόλας. Αχρωστούσαν και εκεί δηλαδή. Βέβαια, ασφαλώς οπωσδήποτε. Τράπεζα πίστεως. Τράπεζα πίστεως. Και φρόντισε η τράπεζα δεν είναι. Ο διευθυντής της τράπεζα πίστεως της Κορίνθου. Να πάρει πρώτα τα δικά της. Φρόντισε πρώτα τα δικά της και μετά. Είμαστε εδώ πέρα τέσσερα κόμματα που εκπροσωπούμαστε στη Βουλή. Να καταθέσουμε λοιπόν μια κοινή ερώτηση προς το Υπουργείο με το θέμα που αφορά εσάς, να υπογράψουν και τα τέσσερα κόμματα μαζί και να ζητάμε μια απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς. Και να λοιπόν, μην δίνουν επιταγές, ρε παιδιά. Εδώ πέρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, μην είναι το Δίκη. Είναι ο Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά όταν ένας βάζει 10 εκατομμύρια και του δίνει επιταγές για 50 ή 200 ή 300 εκατομμύρια, αυτή η τράπεζα δεν τον καλύπτει. Θα συνεργαστούμε με τον κύριο Καμένο για το θέμα μια τέτοια ερώτηση. Θέλω όμως να προειδοποιήσω το εξής. Εάν υποτεθεί ότι κάνουν μια ανακοίνωση ότι βρήκανε λύση και όλοι οι εξαπατημένοι αγρότες μπορούν να δικαιωθούν. Εδώ θα έχει σουρά που θα φτάνει μέχρι το Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν όταν παγιδεύεις μικρές ή μεγάλες εξουσίες δείχνεις, φωτογραφίζεις ένα πρόβλημα που υποβόσχει κάτω από εκλογικές διαδικασίες, προεκλογικούς αγώνες, διαμάχες και όλα αυτά φαντάζουν λόγια του αέρα γιατί η πραγματικότητα από κάτω εκείνη που υπάρχει είναι πικρή, είναι δυσάρεστη. Αύριο πολύ πιθανό να είναι εδώ η οικογένεια Τιγκαράκη που θα έρθει να υποστηρίξει τον άνθρωπό της, τον Σπύρο Τιγκαράκη και την σύζυγό του. Θα είναι τα παιδιά τους προφανώς και ίσως τα αδέρφια τους. Αλλά πολύ πιθανόν να έρθουν και οι αγρότες εδώ, οι παραγωγοί, οι έμποροι, εκείνοι που υπέστησαν τη ζημιά. Οι εργάτες, συγγνώμη, όχι έμποροι. Και θα χαρώ πολύ να τους φιλοξενήσω στην ζούγκλα μας το βράδυ και να βγει η αλήθεια. Γιατί εμείς επιμένουμε σε αυτό, αντιλαμβάνεστε τώρα κύριε Κωστόπουλε και εσείς, κύριε Αλευρά, ότι υπάρχουν δυσάρεστα πράγματα που μας ξεφεύγουν. Για μας είναι ίσως αμιλητές ποσότητες. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Για εκείνους όμως είναι η σοδιά ενός χρόνου. Είναι η ζωή τους η ίδια, είναι η επιβίωσή τους. Είναι το πραγματικό τους πρόβλημα. Με τι καρδιά να έρθουν λοιπόν να σας ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό μιλάω για τις μικρές και μεγάλες εξουσίες. Ίσως να είναι ασήμαντο το πρόβλημά τους ή και το ποσό ακόμα της απάτης. Όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε τέτοια διάσταση στο χρηματιστήριο της ζωής, της μικρής ή της μεγάλης απάτης. Για αυτούς είναι όλη τους η ζωή, όλες τους οι ελπίδες. Ίσως είναι η περίθαλψή τους, η υγεία τους, η παιδεία. Τι παιδιού τους, η μόρφωσή τους. Εγώ αυτό μια κουβέντα μόνο. Βέβαια είναι πολλά τα θέματα που εισήγησαν από τους συναδέλφους, αλλά σε αυτό που λέτε μια κουβέντα. Βεβαίως για τους περισσότερους από αυτούς, παρόλο ότι είναι έφορος ο νομός της Κορινθίας, αλλά να τρέξω λίγο πιο δίπλα στο νομό το δικό μου, είναι το εισόδημα όλου του έτους. Εδώ όμως φταίει, πράγματι άκουσα που είπε κάποιος συνάδελφος, το κράτος, το ανοργάνωτο κράτος. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που θα εισπράττουμε το ΦΠΑ. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να μηχανογραφήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών. Σαφώς είναι όλα αυτά, θα τα δούμε τώρα στην πορεία, γιατί ακολουθεί και άλλο θέμα. Κύριε Αλευρά, εσείς δεν έχετε, φαντάζομαι, καμία αντίρρηση, όχι για την ελεύθερη, αλλά για την ασίδωτη οικονομία. Ναι. Δεν έχω αμφιβολία ότι. Λειτουργεί. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ασχολούμαι και με τη δικαιοσύνη, βλέπεις καθημερινά, επειδή έχει φτάσει σε μια ολιακή κατάσταση η αγορά, βλέπεις τέτοια φαινόμενα καθημερινά. Φανταστείτε τώρα αυτή η γυναίκα να έχει εκλεγεί και βουλευτής. Ασφαλώς. Και να έχει και την ασυλία. Ασφαλώς. Και γνωρίζετε πως τουλάχιστον η Ελληνική Βουλή συνεχίζει να μην έρει την ασυλία έτσι. Και αυτό λάθος. Και στην περίπτωση των αγροτών είναι αν θέλετε, ο πιο αδύνατος κρίκος στην αλυσίδα, διότι στις αστατιστικά κέντρα είναι περισσότερες οι δυνατότητες νομικής υποστήριξης ή διεκδίκησης μιας απέτησης, αλλά στην περίπτωση των αγροτών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους να έχουν έναν δικηγόρο, να τρέξει, σωστά. Να δώσουν χρήματα να πληρώσουν τον δικηγόρο για να κάνει τη δουλειά. Όλα αυτά τους δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, δεν θέλω να σας πικράνω, αλλά υπάρχουν και από το Πασόχι, από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα και δυστυχώς φοβάμαι ότι υπάρχουν και υποψήφοι που έχουν εκλεγεί ήδη βουλευτές με την ίδια κατάσταση. Και πραγματικά θα λυπηθώ πολύ, εγώ όμως θα προχωρήσω και θα τα βγάλω αυτά τα θέματα, γιατί τούτο εδώ το θέμα
έφερε μια σωρία καταγγελιών, μια καταιγίδα καταγγελιών και το φαινόμενο είναι πολύ δυσάρεστο. Θα πάμε σε ένα θέμα τώρα που θα εισπράξουμε όλοι ένα ηχηρό ράπισμα για το νερό που το λένε νεράκι σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, σε ένα δικό σας χωριό, σε ένα χωριό της περιοχής σας. Είχαμε ζητήσει και από τον κύριο Δασκαλάκη, επειδή ήταν βουλευτής της περιοχής εκεί, να έρθει εδώ να βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Δεν θέλησε να έρθει. Το γιατί δεν το γνωρίζουμε, δεν το σχολιάζω, απλώς οφείλω να το αναφέρω. Μας θυμάμαι με την παρουσία του ο κύριος Νάσος Αλευράς σήμερα, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Είναι χειρό το ράπισμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σύστημα ίδρυυσης από ιδρύσεως, από ενστάσεως του ελληνικού κράτους. Έτσι όπως το ακούτε. Και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν γέροντες που είναι 97 ετών και ακούνε ότι θα έρθει το νερό. Και κάθε 10 χρόνια μπαίνει ένας σωλήνας, απομένουν γύρω στους 300 σωλήνες, θέλουν δηλαδή άλλα πόσα χρόνια. Είναι απίστευτο. Κι όμως αληθινό, πάμε να δούμε ένα οδικορικό στο χωριό και μία περιγραφή του προβλήματος. Δεν έχουμε νερό. Τι κάνουμε. Πίνουμε νερό από στέρνες. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια. Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες πένες. Αρκετά η κοροϊδία. Είμαστε στο χωριό Πελετά του νομού Αρκαδίας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το πρόβλημα της ίδρυυσης. Δεν έχουμε καθόλου νερό να πιούμε, πίνουμε νερό από στέρνες. Πλένουμε τα πιάτα, πρέπει να κρατήσουμε το νερό από τα πιάτα, να ποτίσουμε λίγο τα λουλούδια. Ό,τι περισσεύει να προλάβουμε να κάνουμε μπάνιο, εάν σε περίπτωση έχουμε διακοπή ρεύματος, πρέπει να ρίχνουμε τον κουβά μέσα στην δεξαμενή να το σηκώνουμε με τα χέρια. Κάνουμε μπάνιο όπως κάνουν οι καμπόιδες στην Αμερική, έτσι κάνουμε μπάνιο. Το λεβέντι που γίνεται αυτά, έτσι ακριβώς κάνουμε μπάνιο και τώρα. Την τελευταία φορά που είδατε εδώ βουλευτή εκτός από την τηλεόραση, πότε ήταν? Είδαμε, βλέπαμε, έρχονται εδώ πέρα, μας πειράζουν, επειδή μας κοροϊδεύουν. Από δήμο, μας πειράζουν, μας κοροϊδεύουν. Μόλις θα μας το φέρει μια χρονιά, την άλλη, την άλλη. Τώρα είναι τόσα χρόνια. Τίποτε. Στο νερό βλέπαμε, τίποτε στο χωριό μας. Δεν νιώθουν τη γλύκα να γυρίζει από τη δουλειά υδρωμένος και να μην έχει κάνει μπάνιο. Μην πλησιάσει για κοντά μου, γιατί σήμερα δεν έκανα. Θέλω να κάνω αύριο με φρέσκο, δεν έχω νερό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, θα ήμουν 8, ίσως 10 χρονών. Οι περισσότερο απεσιόδοξοι τότε που έλεγαν ότι το νερό έρχεται και έρχεται, σε εκλογές ερχόταν το νερό πάντα, λέγανε ότι νερό το 2000 θα πιούμε. Ήρθε και δεν έχουμε πει ακόμα. Λοιπόν, αυτοί εδώ έτσι όπως τους είδατε, είναι οι κάτοικοι του χωριού της κοινότητας Πελετά στην Αρκαδία. Και είναι οι ψηφοφόροι που αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Και έτσι τους έβγαλαν οι εφημερίδες, αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε με το πρόβλημά τους. Και εμείς ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί, κύριε Αλευρά και κύριε Κωστόπουλε, το βράδυ, το Σάββατο πριν από τις εκλογές και την Κυριακή στις κάλπες. Και παρακολουθήσαμε την ψηφοφορία. Ήταν ένα πολύ συμπαθητικό θέμα, θα έλεγα εξοργιστικό, αντιφατικό. Και κανείς δεν πιστεύει, γιατί οι εικόνες που είδαμε σε αυτό το χωριό, έτσι κυρίες και κύριοι, είναι η ελληνική περιφέρεια. Νομίζει ότι θα μπει ο Βελουχιώτης μετάλογο από καμία γωνία. Αυτή είναι η κατάντια τους και πλησιάζουμε στο 2000 και είμαστε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχουν νερό να πιούν οι άνθρωποι αυτοί. Και το λέω αυτό, κύριε Κωστόπουλε, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά ντρέπομαι. Και δεν είναι ένα σχήμα λόγου για να εντυπωσιάσω. Ντρέπομαι, δείτε, πήγαμε εκεί στο χωριό, πήγαμε κοντά τους, στο καφενείο του χωριού, εκεί, σε αυτή τη μικρή βουλή της περιφέρειας. Δείτε τι λένε. Μια ζωή τα ίδια. Να, και ξανά. Και ξανά και ξανά. Θέλω να πιστεύω ότι στο 2000 που πάμε δεν θα πρέπει η Ελλάδα να γυρίσει πίσω και πρέπει να έχουμε κάποια αισιοδοξία. Αλλά εμείς είμαστε πολύ πίσω. Δυστυχώς οι βουλευτές από εδώ δεν θα περάσουν, γιατί δεν υπάρχει πουθενά να τους καταλαβαίνει κάποιος, δηλαδή συμπάθεια προς το πρόσωπό τους. Υπάρχουν φορτηγά με βιτία που τρέχουν 20 και 30 χιλιόμετρα σε κάποια πηγή για να φέρουν νερό.
συμφέρει καλύτερα το λουτρακίου, το εμφιαλωμένο, συμφέρει καλύτερα η πορτοκαλάδα παρά το νερό. Ψηφίζουν ίδρυυση μόνο και μόνο για να μπορέσουν επιτέλους και αυτοί, όπως και όλοι μας, να πιούμε νερό. Πάρτε, αύριο ψηφίζουμε αυτό. Αυτό θα ψηφίσουμε αύριο. Πιστεύω όλοι να ψηφίσουν το νέο κόμμα, ίδρυυση. Πόσο χρονών είσαι, Παπαγιώργο? Πόσο χρονών είσαι? Τσιγώνω στα 100. Πόσες φορές σου έχουν υποσχεθεί αυτά τα πράγματα που υπόσχονται τώρα οι πολιτικοί? Πολλές φορές μας τάξανε, πολλά μας τάξανε, κανένα τίποτα δεν βλέπω. Σχεδόν όλοι ψεύτες ήτανε που πέρασαν. Φαντάζεστε ότι χειροκρότησαν τον γέροντα που είπε ότι όλοι είμαστε ψεύτες, γιατί είμαστε και εμείς που μεταφέρουμε τα μηνύματα και εσείς που ασκείτε την εξουσία. Και τον χειροκρότησαν γι' αυτό. Και πήραμε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών του χωριού Πελετά, νομού Αρκαδίας, για να δείτε πόσο φιλότιμος είναι ο Έλληνας. Ψήφισαν ίδρυυση και πήγαν με ένα ψηφοδέλτιο εκεί και έριξαν όλοι, υποτίθεται, ίδρυυση. Κι όμως, από έγκαιρα 236 ψηφοδέλτια, άκυρα ήταν τα 131, το πρώτο κόμμα. Λίγησαν την τελευταία στιγμή. 115 ψήφισαν Πασόκ. 100 Νέα Δημοκρατία, ένα Συνασπισμός, ένα Κομμουνιστικό Κόμμα, 10 το Δίκη, 8 η Πολιτική Άνοιξη και ένα η Μαχόμενη Αριστερά. Αυτό τα λέει όλα. Είχαν το κουράγιο, μετά από τόσο εμπερμό και τόση κολοϊδία, να ψηφίσουν. Βέβαια, το άκυρο ψηφοδέλτιό τους που έγραφε ίδρυυση επάνω και είναι ο πόθος τους, πήρε τις περισσότερες ψήφους. Τώρα, τι λέμε, εσείς πρώτα φυσικά. Κύριε Τεδεφλόπουλε, είπατε ότι ντρέπεστε. Το ίδιο είπα και εγώ στους κατοίκους των Πελετών, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Ντρέπομαι που είμαι πολιτικός. Ντρέπομαι που είμαι, τους είπα, πολιτικός της Αρκαδίας. Βέβαια, εδώ υπησέρχεται και ο παράγων ότι θα το πω, όπως το δουν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το μόνο χωριό, είναι και άλλα δύο χωριά δίπλα. Μεγάλα χωριά της Αρκαδίας, ορεινά χωριά, που αποτελούνται από νέους ανθρώπους, που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, παράγουν εθνικό πλούτο και η πολιτεία, δεν μιλάω για αποϊδρύσεις του ελληνικού κράτους, διότι τότε υπήρχαν και πολλά χωριά, ίσως όλα τα χωριά της Αρκαδίας, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, θα έπρεπε αυτή η δαπάνη των 200 εκατομμυρίων, των 250, να έχει δώσει το νεράκι στους Αρκάδες. Mm-hmm. Και είναι τροπή. Το νεράκι, λέμε. Το νεράκι, το λέω και εγώ νεράκι. Και λούζονται με ευρωπαϊκό νερό. Πρέπει όμως, βεβαίως, καμιά φορά, ακόμα και με περιγέ. Τους ξέρω. Δεν είναι αυτό, κύριε Τεδεφλόπουλε. Τους ακούω, επαναλαμβάνω. Και δεν είναι μόνο εγκαταλειμμένα χωριά, διότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εγκαταλειμμένα. Είναι ενεργά χωριά. Και είναι μέσα παραγωγικά πηγές, χωριά. Προσέξτε, είναι μέσα στις πηγές. Στις πηγές. Μέσα στις πηγές. Που έτσι, ο πλούτος και η πολιτική, ο πλούτος των νερών δεν μας στερεί το δικαίωμα να πούμε δεν θα έρθει ποτέ. Η ψευτιά όμως της πολιτικής ζωής του τόπου είναι απαράδεκτη. Κυρία Λευρά. Κύριε Τεδεφλόπουλε, δεν μ' άρεσε να κάνω καταγγελίες, αλλά η εικόνα ήταν από μόνη της μια καταγγελία και μάλιστα τόσο δραματική και τραγική που μας αφορά όλους. Δέχομαι αμφιβολία ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα όχι απλώς παράγουν αγροτικά προϊόντα, αλλά παράγουν και την ίδια ιστορία της χώρας μας. Γιατί χάρη σε αυτούς που μένουν ακόμα εκεί πέρα, δεν έχει ερημωθεί η Ήπεθρος, δεν έχει ερημωθεί ο χώρος που είναι εθνικός μας χώρος. Δυστυχώς, το γεγονός πώς έχουμε διαχειριστεί όλα αυτά τα χρήματα, τα αναπτυξιακά προγράμματα, δείχνει ότι δεν υπήρξε κανένα σχέδιο και καμία ιεράρχηση. Αν έχουμε 100 δραχμές, πρώτα θα βάλουμε στις 10 δραχμές για την ίδρυυση. Δεν θα τις βάλουμε για να κάνουμε, για παράδειγμα, την πλατεία. Εμείς αποφασίσαμε να γυρίσουμε όλη την περιφέρεια και να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και πήγαμε. Ασφαλώς. Βεβαίως. Και περίθαμε από άκρη σ' άκρον, από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Και τα νησιά μας, και τη Βόρεια Ελλάδα, και την ακριτική περιοχή, και τη νότια, και τα νησιά από την άλλη πλευρά του Ιωνίου. Και τα ακριτικά δίπλα στην Τουρκία προς Ανατολάς. Λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κράτος χάρβαλο. Επομένως, από πού περιμένουν αυτό το εισόδημα, από πού περιμένουν αυτή την ανάκαμψη, από πού, δηλαδή από όλα τα αντιπαραγωγικά, από τα παρασιτικά επαγγέλματα, εδώ όλα τα παραδοσιακά σπιτάκια στα νησιά, παντού έχουν γίνει μπαρ. Αυτή είναι η παραγωγή σε αυτόν τον τόπο. Και πάμε τώρα να δούμε μαζί πάλι αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους κατοίκους, την ώρα της κάλπης. Τους ακολουθήσαμε και πήγαμε μαζί τους εκεί, ενώπιος ενώπιο.
θέμα τα πράγματα από το πρωί. Έχουν ένα πρόβλημα οι κάτοικοι με το νερό. Να δούμε τώρα πώς θα βγουν οι ψηφοφορία καταμέτρηση. Λέγεται ότι θα είναι πολλά τα άκυρα, διότι θέλουν νερό και δεν τους παίρνουν. Και έχουν βγάλει μάλιστα και ένα ψηφοδέλτιο δικό τους διαμαρτυρίας που γράφει ότι ψηφίζω ίδρυυση. Ρε, τι θα γίνει στις εκλογές? Δεν ψηφίζουμε τίποτα. Αποφασισμένοι? Βέβαια. Αρκετά η κοροϊδία. 20-30 χρόνια τώρα αυτά τα ακούμε συνέχεια και συνέχεια. Δεν έχουμε κανέναν. Δηλαδή δεν θέλουμε κανέναν εδώ πέρα. Τίποτα δεν κάνουμε. Το νερό θέλουμε γιατί έχουμε την οδηγία στα αυτά να πούμε και θέλουμε νερό. Πούμε τι να τα ποτίσουμε. Άμα δεν έχουμε νερό, τι θα κάνουμε? Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν ψηφίζουμε κανέναν αύριο. Ούτε κανένα από τα μεγάλα κόμματα. Όχι, όχι, τίποτε, τίποτε. Νερό θέλουμε εμείς. Άμα θέλουμε νερό, τότε πολύ ευχαρίστω. Θα ψηφίζω πρώτη φορά, αλλά από ό,τι βλέπετε έρχονται κάθε 10 χρόνια και μας βάζουν μια σωλήνα. Οπότε για να έρθει το νερό, 3.000 θα έρθει. Δηλαδή πόσε σωλήνε σα έχουν βάλει τώρα, 10 χρόνια? 2, 3, 4. Παραπάνω όχι. Ψήφισε το με τη Δημοκρατία, τίποτα νερό. Ψήφισε με το Πασόκ, τίποτα. Λοιπόν, πότε τα κάνουμε? Γεια σα, κανένα. Καλημέρα. Η μέρα εκλογών εδώ σήμερα, αλλά φαίνεται να μην σας απασχολεί και πολύ αυτό, ε. Πώς να μας απασχολεί? Βλέπετε τι κάνουμε εδώ πέρα. Βγάζουμε με το κουβά νερό και ποτίζουμε τα πρόβατα. Δεν έχουμε νερό. Τι θα κάνουμε? Θα ψηφίσουμε ίδρυση. Θα ψηφίσετε την ίδρυση, το ψηφοδέλτιο διαμαρτυρίας, ε. Ναι, μάλιστα. Τι να κάνουμε, τι άλλο? Γιατί εναντίον των πολιτικών? Γιατί μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Μας τάζουν και δεν μας δίνουν υπό. Δεν έχω δει πουθενά ούτε σημαίες, ούτε πανό, ούτε αφήσεις. Τι γίνεται, γιατί αυτό το πράγμα? Α, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο χωριό μας. Συνήθως ήταν σημεοστολισμένο όλο το χωριό. Ο κόσμος πλέον το έχει πάρει απόφαση. Έχουμε απορρίψει όλες τις, για σήμερα τουλάχιστον, τις κομματικές μας ιδεολογίες. Και οι σημαίες βρίσκονται στο σιρτάρι. Σημαίες έχετε δηλαδή? Βεβαίως έχουμε σημαίες. Και τις έχετε πού? Και... στο σιρτάρι. Ορίστε. Ορίστε. Στο σιρτάρι κλεισμένες πλέον. Στο σιρτάρι και θα ξαναπαραμείνουν στο σιρτάρι. Μέχρι? Μέχρι τουλάχιστον να μας δοθεί λύση στο πρόβλημα της ίδρυψης. Το σιπί κράτος ειδίψα τόσος πόνος κι ούτε να ευχαριστώ. Η Ελλάδα του πράσινου, η Ελλάδα του γαλάζιου, ε? Ωραία λόγια όμως για τον ποιητή. Η Ελλάδα της Ανισέας. Ή όπως έλεγε η Μελίνα, η έμνηστη, αυτές τις ώρες καλύτερα η σιωπή. Η σιωπή, ναι. Αλλά νομίζω ότι η ζωή περπατάει, κύριε Φιλόπουλε, και νομίζω ότι η κυβέρνηση, μια και έχει και υπουργούς η Αρκαδία και υπουργό από την διπλανό χωριό, καλό θα είναι να τελειώσει το έργο. Είναι γεμάτη Αρκαδίας η Ελλάδα. Θα τις δούμε όλες τις Αρκαδίες και θα τις παρελάσουμε. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί.